26 Φεβρουαρίου 2019. Επιχειρώντας να θέσουν ξανά σε τροχιά διαπραγματεύσεων, το Κυπριακό Νίκος Αναστασιάδης και Μουσταφά Κιτζή δίνουν τα χέρια και στο πλαίσιο πακέτου μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης μονιμοποιούν τη δυνατότητα παροχής ηλεκτρισμού από την μία πλευρά στην άλλη, χωρίς περιορισμό. The leaders announced that the interconnectivity of the island's two electricity grids, as agreed in 2015, has now been achieved. Στα τρία και πλέον χρόνια από την εφαρμογή του μέτρου, η συνεργασία των δύο πλευρών εξέλισσεται ομαλά, χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα, κάτω από πολύ συγκεκριμένες περιστάσεις. Ανταλλαγή ρεύματος γίνεται είτε έκτακτα όταν υπάρχει κάποια βλάβη, οπότε έχουμε αυτόματη αντίδραση από τις μονάδες του συστήματος και έχουμε ροή προς τη μία ή προς την άλλη πλευρά, είτε όταν υπάρχει κάποια έκτακτη ανάγκη και γίνεται συμφωνία για παροχή ενέργειας. Και ενώ βλάβες στα συστήματα μεταφοράς ενέργειας καταγράφονται σε εβδομαδιαία βάση, οι ιδιαίτερα βεβαρημένες συνθήκες που επικρατούν στα κατεχόμενα οδήγησαν την τουρκοκυπριακή πλευρά τον περασμένο Δεκέμβριο στην υποβολή αιτήματος προς την Κυπριακή Δημοκρατία για παραχώρηση ηλεκτρικού ρεύματος επί έναν σχεδόν μήνα. Όντως, ναι, είναι αρκετά συχνά τα αιτήματα. Μπορεί να μην είναι κάθε μέρα, αλλά το τελευταίο διάστημα είναι γεγονός ότι είναι πιο συχνά. Η παρατεταμένη οικονομική κρίση που μαστίζει η Τουρκία, ψευδοκράτος, η έλλειψη επενδύσεων, οι αυξημένες ανάγκες αλλά και η βλάβη στις γεννήτριες του ηλεκτροπαραγωγικού σταθμού στον Άγιο Επίκτητο κατέστησαν τις διακοπές ρεύματος στα κατεχόμενα μέρος της καθημερινότητας. Ιδίως στην περίοδο του χειμώνα, κατά τις απογευματινές ώρες από τις 4 μέχρι και τις 9.30, ο κόσμος παρέμεινε βυθισμένος στο σκοτάδι και χωρίς θέρμανση. Η ροή της ηλεκτρικής ενέργειας που παραχωρούμε και αντιστοίχως λαμβάνουμε από τα κατεχόμενα καταγράφεται από τους αμφίδρομους μετρητές που βρίσκονται κατεστημένοι στα σημεία σύνδεσης των δύο δικτύων. Τηρούμε τα ιστορικά δεδομένα σχετικά με την ποσότητα που ανταλλάχθηκε και όταν αποκατασταθεί η συνθήκη λόγω της οποίας υπήρξε η ανταλλαγή ενέργειας, αμέσως μετά γίνεται ο συμψηφισμός, δίνοντας πίσω ουσιαστικά ενέργεια το μέρος το οποίο είχε λάβει το προηγούμενο διάστημα. Και αυτό παρά την εντύπωση που αφέθηκε λανθασμένα να επεδοθεί πως η παραχώρηση ρεύματος από και προς τα κατεχόμενα είναι αποτέλεσμα οικονομικής συναλλαγής. Ο συμψηφισμός είναι καθαρά ενεργειακός. Δεν γίνονται καθόλου οικονομικές συναλλαγές, δηλαδή δεν λαμβάνουμε ούτε πληρώνουμε κάτι προς την τουρκοκυπριακή πλευρά. Η επαφή μεταξύ των δύο πλευρών γίνεται καθαρά σε τεχνικό επίπεδο με τα αιτήματα των Τουρκοκυπρίων για παροχή ηλεκτρικής ενέργειας να φτάνουν στο διαχειριστή συστήματος μεταφοράς, ο οποίος και απευθύνεται στην πολιτεία για έγκρισή τους. Από το 2016 και μετά που έγινε η επανασύνδεση του συστήματος με βάση τα εφιστάμενα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, δεν έχει υποβληθεί ποτέ αίτημα από την πλευρά μας προς την τουρκοκυπριακή πλευρά για παροχή ενέργειας. Ροή ενέργειας προς τις ελεύθερες περιοχές γίνεται μόνο λόγω της αυτόματης αντίδρασης των μηχανών όταν υπάρξει κάποια βλάβη ή για σκοπούς συμψηφισμού της ενέργειας που είχαμε δώσει εμείς κατόπιν αιτήματος της τουρκοκυπριακής πλευράς. Η μέγιστη πάντως ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που ανταλλάσσεται είναι της τάξης των 80 ΜΒ λόγω και των τεχνικών περιορισμών που υπάρχουν στο δίκτυο.